ήταν και ένα κύριο εκεί στις κερκίδες που αγχωνόταν ιδιαίτερα όταν έπαιζες. Πέταγε τη μάσκα, έβαζε τη μάσκα, πανηγύρισε σαν τρελός. Δεν ξέρω, τον έχεις γνωρίσει, τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο εκεί που μόνο που δεν έπαθε εγκεφαλικό και αυτό στην προσπάθειά του να κερδίσει. Αυτός εκεί με τη μπλούζα. Ποιος, και τέσσερις φοράνε μπλούζα. Έχεις δίκιο, ναι, ο Μεσαίος. Α, ο Μεσαίος. Ναι. Ο Μεσαίος είναι ο βοηθός προπονητή μου. Μπράβο. Ο αριστερά. Ο προπονητής μου. Ο δεξιά. Γνωριζόμαστε. Γνωρίζεστε. Ναι. Για πες μου στον κύριο δύο λόγια. Πότε γνωριστήκατε? Πάει ένας χρόνος τώρα που γνωριστήκαμε. Mm-hmm. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό παιδί. Το έχω πει άλλωστε, δεν είναι κρυφό, καθόλου ούτε κρυφό. Μυστικό. Και δεν έχει και κανένα λόγο μεταξύ μας να είναι μυστικό. Ναι. Έτσι, δεν κλέβετε μια εκκλησία, είστε δύο νέα παιδιά και μοιράζεστε το χρόνο σας και περνάτε καλά και εύχομαι να το κάνετε για όσο εσείς θέλετε. Και δεν έχετε και σε κανένα να απολογηθείτε και να πείτε και να δώσετε και λογαριασμό, έτσι. Σίγουρα, όχι, και νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που πήγα καλά στο Ρολάν Γκαρός, γιατί πέρναγα πολύ διαφορετικά τον ελεύθερο μου χρόνο μαζί του από ό,τι θα τον πέρναγα μόνη μου. Δηλαδή, με ηρεμούσε, μου μιλούσε, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός και ήταν πολύ ωραίο να τον έχω μαζί μου. Κωνσταντίνος, λειτουργήσε δηλαδή έτσι και λίγο αγχολητικά, μου λες, από πολύ, το σημείο και μετά. Πολύ. Γενικά, εντάξει, ήταν η πρώτη φορά που ήρθε να με δει από κοντά. Πάντα είναι πολύ υποστηρικτικός. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο τώρα, αλλά πάντα, δηλαδή, όσα τουρνουά έπαιζα που ήμουν μόνη μου μακριά και εκείνος ήταν στο στρατό και προσπαθούσε να με βλέπει, mm-hmm. παρόλο το περίεργο ωράριο. Νομίζω ότι του οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Του το έχω πει άλλωστε, θα μου πει γιατί μου λες ευχαριστώ και γιατί μου το λες δημόσια, θα μου πει. Αλλά άμα το νιώθεις. Το νιώθω και ήταν πάρα πολύ ωραίο να τον έχω μαζί. Μαρία, πώς επηρεάζει το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι μια χαρά και περνάς καλά, όπως κάθε νέο κορίτσι, είναι γιος πρωθυπουργού? Δηλαδή, θέλω να πω πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά σου και αν αυτό σου δημιουργεί και κρατήματα, ξέρεις. Στο να εκδηλωθείς, στο να μιλήσεις για τις σχέσεις σου, στο να φωτογραφηθείς, στο οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε και οι δύο. Mm-hmm. Αλλά να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι ότι πολύ σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο έχουμε μυαλό και δεν θα κάνουμε ποτέ τρέλες. Και ούτε έχετε κάνει. Ούτε έχουμε κάνει και ανεξαρτήτως με τον ποιον είμαστε, ούτε εκείνος ούτε εγώ έχουμε δώσει ποτέ δικαίωμα. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα πάρα πολύ απλό παιδί. Τώρα μπορώ να μιλάω για τον Κωνσταντίνο ώρες ατελείωτες. Δεν μιλάς ώρες, αλλά θέλω να σου πω ότι το έχετε χειριστεί πάρα πολύ ωραία αυτό το διάστημα, υπό την έννοια ότι οι περισσότεροι από εμάς το μάθαμε επειδή έτυχε να βρεθεί μαζί στο Ρολάν Γκαρός. Δηλαδή είναι μια σχέση που μου πες πόσο κρατάει. Σχεδόν 6 μήνες. 6 μήνες. Ναι. Βγήκε και, πώς το λένε έτσι, συζητήθηκε τώρα επειδή έτυχε αυτός ο άνθρωπος να είναι εκεί και να σε παρακολουθεί και να εκδηλώνει τη χαρά του, ας πούμε. Αν δεν είχε γίνει αυτό, μπορεί να το μάθαιναμε μετά από ένα χρόνο, έτσι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι μας βοήθησε και η καραντίνα σε αυτό. Ωραία, πράγμα η καραντίνα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω. Έχουμε μια πολύ εύκολη σχέση με τον Κωνσταντίνο. Mm. Είναι πολύ εύκολος άνθρωπος και από τένιση, ξέρε τίποτα. Είμαι ναι, έπαιζε κιόλας. Έπαιζε. Έπαιζε χρόνια πριν με γνωρίσει. Και εντάξει, και αδελφές του είναι. Σε όλους νομίζω αρέσει το άθλημα. Έχετε παίξει? Έχουμε παίξει, ναι, και έπαιξε και στα γήπεδα του Ρολάν Γκαρός. Τον άφησες, φαντάζομαι, λίγο να κερδίσει. Μπάλες παίξαμε. Δεν είχε τα κατάλληλα παπούτσια, δυστυχώς. Είχε αυτό πιο casual. Το έχω πει ναι. Και εγώ αυτό το σαν δικαιολογία, άμα δεν πω καλά. Κάπου φταίνουν τα παπούτσια. Ναι. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος παίζει πολύ ωραίο τένις. Mm-hmm. Έχει πολύ καλό σερβίς. Και τώρα, εντάξει, νομίζω ότι θα τύχει να παίξουμε πολλές φορές. Νομίζω του αρέσει να παίζουμε μαζί. Διαβάζοντας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, είχα δει μια-δυο συνεντεύξεις λίγο πριν, στο ναι. παρελθόν, που φυσικά σε ρώταγαν από ένα σημείο και μετά, πες μου αν έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου και τέτοια. Διάβαζα τη μία συνέντευξη, όχι είμαι μόνη μου, που να προλάβω με όλα αυτά που τρέχω από ένα σημείο και από εδώ και να πάω από εδώ και να πάω από εκεί κτλ. Αλήθεια ήταν. Άλλη συνέντευξη, όχι είμαι μόνη μου. Πώς να προλάβει, ποιος να με ακολουθήσει κτλ. Δηλαδή, είχα αρχίσει να σε λυπάμαι να σου το προξενιώ από ένα σημείο και μετά. Λέω ένα κορίτσι που είναι μόνο του, που γυρίζει από εδώ, από εκεί.
Δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο για σένα, έτσι. Όχι, και η αλήθεια είναι ότι ήρθα από εκεί που δεν το περίμενα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Όχι, δεν αλλά, σε ρωτήσω, αλλά θέλω να πω ότι... Από μόνη μου, αλλά όντως ήταν έτσι. Όντως δυσκολευόμουν να... Mm-hmm. Και υπήρχαν και στιγμές που δεν ήθελα, δηλαδή... Μ' άρεσε αυτό το ότι ήμουν αφοσιωμένη στο τένις. Περνούσα κάποιες φάσεις δύσκολες στην καριέρα μου. Ήθελα να είμαι αφοσιωμένη πιο πολύ σε αυτό. Όντως δεν ήθελα. Mm-hmm. Και δεν έβρισκα τον κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος θα καταλάβει αυτό που κάνω. Και δεν είναι εύκολο για έναν άντρα αυτό. Δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, για καμία σχέση. Το γεγονός ότι εσύ τώρα είσαι εδώ, ναι. Αύριο θα μπεις στο αεροπλάνο και θα πας... να παίξει το Wimbledon, μεθαύριο θα πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά μεθαύριο θα πας να προπονηθείς και πάλι στο Μονακό. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος με μια βαλίτσα στο χέρι. Δεν είναι εύκολο να σε ακολουθήσει κανείς. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αλήθεια ήταν αυτά που έλεγα στις προηγούμενες συνεντεύξεις. Εντάξει, έχω πει ένα-δύο ψεματάκια τώρα τελευταία, αλλά. Ναι, μια είδα που ήταν λίγο πρόσφατη που έλεγε ότι είμαι μόνη μου, τι να κάνω κτλ. Εκεί μπλέξαμε τις ημερομηνίες λίγο. Αλλά καλά έκανες μεταξύ μας. Εντάξει. Γιατί δεν υπήρχε και λόγο να κάνεις και ανακοίνωση. Ναι. Ήρθε πολύ πιο όμορφα έτσι όπως ήρθε. Δεν είναι του στυλ μου, ούτε σέβομαι πόσο μάλλον τον σύντροφό μου, ενώ τη σχέση μου και τον εαυτό μου. Είχες πει, διαβάζω τώρα εδώ, έχω να διαλέξω πολλές φορές ανάμεσα στη συντροφικότητα και τη σκληρή δουλειά που καλούμε να κάνω, έτσι. Δηλαδή ναι. Είναι ένα δίλημα αυτό το καθημερινό. Είναι, γι' αυτό κιόλας έχω πει αυτό που διάβασα στις συνεντεύξεις, ότι δύσκολα κάποιος μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί εγώ πολλές φορές θα πρέπει να ξυπνήσω στις 7, να φύγω από το σπίτι, να γυρίσω το βράδυ, η σχέση μου να μην μπορεί να με δει... για αρκετές μέρες και δεν κρίνω κάποιον αν δεν θέλει να το κάνει, να με ακολουθήσει. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, όπως ο Κωνσταντίνας, που από ό,τι φαίνεται είναι okay με αυτό. Για να το κλείσουμε τώρα αυτό, διάβασα στην ίδια συνέντευξη, προφανώς έκανε λάθος ο δημοσιογράφος, ότι ναι, είμαι ελεύθερη και με διεκδικούν αρκετοί. Αυτό δεν υπόθηκε ποτέ. Μπράβο. Ναι. Να το τονίσουμε. Να το τονίσουμε. Να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δεν υπόθηκε ποτέ. Καλά, εντάξει, δεν. Θα υπάρξουν παρεξηγήσεις. Εντάξει, ήταν μια δυσάρεστη είδηση. Νομίζω λίγο μπερδέψαμε τα λόγια μας, το πούμε. Και εντάξει, πάει, πέρασε, τελείωσε, δεν κρατάμε κακία σε κανένα. Σε απασχολούν γενικά τα σχόλια για την προσωπική σου ζωή, γιατί μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν, πώς παίζει τένις, αν κάνει αυτό το σερβίς της, δεν είναι καλό αυτό, εκείνο και πάει λέγοντας, γράφτηκαν και σχόλια για την προσωπική σου ζωή. Μπήκε στη διαδικασία να τα διαβάσει, να τα κάνει, να τα δείξει. Ό,τι διάβασα, πραγματικά, με το χέρι στην καρδιά, γέλασα πάρα πολύ. Αλήθεια, δεν με αγγίζει τίποτα πλέον στο τι λέει ο καθένας. Γιατί έχουν δει τόσα πολλά τα μάτια μου, παρόλο το νεαρό της ηλικίας μου. Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί όπως είπα, πάντα θα βρουν κάτι να πούνε. Είτε είναι οποιοδήποτε και να είναι. Εγώ γέλασα περισσότερο με αυτά που λέγανε, καλά παίρνεις ένα Μητσοτάκι. Υποστηρίζοντας ότι η ατυχία υπάρχει μέσα στην οικογένεια και τα λοιπά και τον Μπάστρο Λάγκη αρρώστηκε και τα λοιπά. Είναι ανοησίες. Προφανώς και είναι. Και το γνωρίζουμε, εντάξει, πολύ καλά όλοι, ότι αυτά είναι πράγματα. Για να το πάμε και λίγο στο σοβαρό, πολιτικοποιήθηκε από ένα σημείο και μετά και η ίδια σου η παρουσία στο τένις, δηλαδή. Κάποιοι είπανε, εγώ συμπαθώ αυτό το κόμμα και άρα αφού η Σάκαρη, αυτό συμπαθώ και τη Σάκαρη. Και κάποιοι άλλοι, εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και άρα η Σάκαρη και τα λοιπά, αντίπαλο η Σάκαρη να χάσει. Δηλαδή φτάσαμε σε τέτοια παράνοια από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, ο κόσμος είναι παρανοϊκός, ακριβώς έτσι. Οπότε και όλος, αλλά ένα κομμάτι. Ναι, όχι όλος, φυσικά μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακί, αλλά πραγματικά θα ξαναπώ αυτό που είπα, ότι ό,τι θέλει να πει ο καθένας θα το πει. Έτσι. Είναι επιλογή του. Δεν δικάζω κανέναν, δεν κρίνω κανέναν. Από εκεί και πέρα, ας πούμε ό,τι θέλουν.